Με απόφαση της ΙΚΕΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, τώρα πήρα το έγγραφο, προ 5 λεπτά ακριβώς, την απόσυρση, ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Τουρισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 7 και 14 που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Οι Αματικές Πηγές Ελλάδος». Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και γι' αυτό είχαμε ξεκινήσει και μια πίεση μία εβδομάδα νωρίτερα και είχε βάλει στο παιχνίδι όλους τους δήμους που έχουν αματικές πηγές. Είχαμε βοηθήσει πολύ και είχαμε ενημερώσει όλες σχεδόν τις ΠΕΔ, έτσι ώστε δεν είναι δυνατόν να γίνει ένα νομικό πρόσωπο στο οποίο να συμμετέχει, όπως σας είπα, το Υπουργείο Τουρισμού Οικονομικών και να ήταν και η ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ είναι το ανώτατο όργανο που έχουμε εμείς. Αν έπρεπε κάποιος να συμμετέχει, έπρεπε να είναι μία πρόταση με το σύνδεσμο ιαματικών πηγών ή με οτιδήποτε άλλο. Διότι στην ΚΕΔΕ δεν ανήκουν όλοι οι Δήμοι. Ανήκουν όλοι οι Δήμοι της χώρας, αλλά εμείς μιλάμε για τους Δήμους που έχουν ιαματικές πηγές. Το κατάλαβε λοιπόν αυτό το πράγμα η ΚΕΔΕ, έκανε αυτή την απόσυρση, ενημέρωσε. Θεωρώ και πιστεύω ότι πλέον και το Υπουργείο θα το λάβει πολύ σοβαρά, διότι είχε χτίσει όλη τη δομή της σύστασης της εταιρείας επάνω στο Υπουργείο Τουρισμού, Οικονομικών και στην ΚΕΔΕ. Εφόσον λοιπόν το ένα κομμάτι λέει ότι θέλω να το ξανασκεφτείτε και να το αποσύρετε, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Είμαστε υποχρεωμένοι να την παρακολουθήσουμε όσο μπορούμε πιο στενά και πιο κοντά, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί αυτό το νομικό πρόσωπο, το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι καταστροφικό στο κομμάτι των πηγών για κάποιους δήμους. Για κάποιους άλλους δήμους μπορεί να μην είναι. Το Υπουργείο ήθελε να συστήσει, όπως σας είπα, αυτό το νομικό πρόσωπο για αματικές πηγές Ελλάδος, στο οποίο μέσα ήθελε να εντάξει, το λέω έτσι όσο πιο γρήγορα μπορώ, να εντάξει μέσα όλες τις πηγές υπό οποιαδήποτε μορφή υπήρχε, δηλαδή ήταν πηγές που ανήκαν σε δήμους, ήταν πηγές που ανήκαν σε περιφέρειες, ήταν πηγές του ΕΟΤ, ήταν οτιδήποτε μορφής πηγών, να τις εντάξει μέσα σε αυτό το νομικό πρόσωπο και να αναλάβει για 40 ή 50 χρόνια, έχω και το προσχέδιο, σε προσχέδιο όλα αυτά τα πράγματα, να τα εντάξει υπό την εποπτεία του, να μπορεί εκείνο να διαχειρίζεται, εκείνο να εισπράττει, εκείνο να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση. Και αυτό βέβαια συνάντησε μια σφοδρή αντίδραση από όλους τους Δήμους και ιδιαίτερα και από το Δήμο Μυτιλήνης, αλλά και ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου έστειλε επιστολή, διότι εμείς τους είπαμε ότι αυτές οι πηγές είναι δικές μας, ανήκουν σε εμάς. Δεν μπορεί να έρθει κανείς να πάρει ένα περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν κάποιοι δήμαρχοι, κάποιοι ή οποιοδήποτε άλλος θέλει να παραχωρήσει, αυτό είναι άλλο ζητούμενο, άλλο θέμα, άλλο αντικείμενο, να μην τα μπερδεύουμε. Και σας είχα πει και το παράδειγμα του Λουτρακίου, που είναι ένας δήμος ο οποίος έχει το ωραιότερο υδροθεραπευτήριο στη χώρα, στήγησε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ και πολύ εύστοχο ο δήμαρχος στην συνάντηση που κάναμε σαν ΣΔΥΠΕ είπε: «Συγγνώμη, θα έρθετε να πάρετε ένα περιουσιακό στοιχείο δικό μου να το εκμεταλλευτείτε εσείς. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ εγώ να το εκμεταλλευτώ εγώ, γιατί το έφτιαξα». Τα ίδια βέβαια παραδείγματα έχουμε με το Πόζαρ, έχουμε με τα Λασπόλουτρα της Καβάλας και με άλλες περιοχές. Πιστεύω ότι καταλάβαν ότι έτσι όπως προσπαθούν να το δομήσουν είναι λάθος. Αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, μπορούν να το κάνουν. Το ότι ενσκύπτουν στο θέμα των πηγών το βρίσκω θετικό, διότι το έχω πει εδώ και χρόνια ότι οι θερμές πηγές της Ελλάδος είναι ατμομηχανή, είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να αναπτύξει πολλές περιοχές. Φτάνει κάποιοι να το καταλάβουν, να βοηθήσουν και να προχωρήσουν προς αυτή την ανάπτυξη. Τώρα, το να θέλουν να αναπτύξουν κάτι, αλλά θέλοντας να πάρουν από κάποιους κάτι για να φτιάξουν κάτι διαφορετικό, αυτό νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα. Σήμερα είμαι αισιόδοξος, γιατί νομίζω ότι μετά την απόφαση αυτή της ΚΕΔΕ, αμή τι άλλο, θα ξαναμπεί από την αρχή όλη η συζήτηση γύρω από το κομμάτι και της σύστασης εταιρείας και πώς θα συσταθεί. Είμαστε εδώ για να τα δούμε και να τα δούμε από κοντά. Κλείνοντας θέλω να πω το εξής, ότι αντιδράσαμε διότι έπρεπε να αντιδράσουμε. Δεν είναι δυνατόν να παραχωρούμε τα πάντα. Πρέπει κάποια στιγμή και η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιδρά, διότι από την τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθούν να πάρουν και προσπαθούν να τις δώσουν και πράγματα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στο κεντρικό κράτος. Στο Δήμο Μυτιλήνης έχουμε μία πηγή του κόλπου Γέρας. Εμείς όπως ξέρετε ακριβώς πάνω από το οικόπεδο των πηγών είναι για να γίνει το κολυμβητήριο και είμαστε σχεδόν στο τελικό στάδιο για να προχωρήσει μια προσπάθεια πολλών ετών.
Εάν προχωρούσε αυτό το νομοσχέδιο, είχε δικαίωμα η εταιρεία, η νεοσύστατη που γινόταν, και σε περίμετρο 1000 μέτρων να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση σε κομμάτια γης ή οτιδήποτε είναι δημοτικά, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Δηλαδή μπορούσε, πιστεύω ότι δεν θα το έκανε, αλλά μπορούσε να μας δημιουργήσει θέμα και στο κομμάτι του κολυμβητηρίου. Πέρα το ότι θα χάναμε αυτές τη στιγμή τις πηγές μας, τις οποίες εμείς τις έχουμε δώσει μέσα από ένα πρόγραμμα δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, τις διαχειρίζεται κάποιος άνθρωπος, τις έχει αναβαθμίσει, έχει κάνει μια δουλειά και είναι σε μια ανωδική πορεία και πηγαίνουν αρκετά καλά. Εμείς δηλαδή πώς θα πάμε να πούμε στον ιδιώτη που τις έχουμε μισθώσει ότι φύγε? Όχι εμείς, το κράτος πώς θα πήγαινε, τι θα έλεγε, πώς θα το έκανε. Η δεύτερη πηγή που έχουμε στο Δήμο Μυτιλήνης είναι η πηγή του Λουτρόπολης Θερμής, είναι το Σάρτζιτσα. Εγώ ενημέρωσα και τον κύριο Περιφερειάρχη, προχθές του το είπα, διότι ο άνθρωπος προχωράει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, μαζεύει προτάσεις, θέλει να λειτουργήσει. Όλα αυτά τα πράγματα θα τυναζόταν στον αέρα, διότι θα έμπαινε σε ένα άλλο διαφορετικό σχήμα όλη αυτή η ιστορία. Και πάμε τώρα στη Δυτική Λέσβο. Η Δυτική Λέσβο έχει πολυχνή το Λισβόρι, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ καλό νερό, έχει Εφταλού και υπάρχουν και διάσπαρτα και άλλα νερά τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί, δηλαδή νερό έχει και η Πέτρα. Καταλάβατε. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά θα τα βάζαμε σε μια ιστορία με πολλά προβλήματα.